Είχαμε ήδη πει ότι για το θέμα της λωρίδας της Γάζας δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο πακέτο και πρέπει να είμαστε αναλυτικοί, να βλέπουμε βέβαια τη μεγάλη εικόνα και να καταλαβαίνουμε τι παίζεται. Άρα τώρα βλέπουμε ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος βρίσκεται στη Ραμάλα, ζήτησε εκ μέρους της Δυτικής Όχθης στην Χαμάς να συμφωνήσει γρήγορα για το θέμα των ομήρων. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, κάνει μάλιστα μια σύγκριση με τα δεδομένα του 1948 όσο αφορά το καταστροφικό πλαίσιο που πρέπει να αποφύγει αυτή η απόφαση, γιατί εξηγεί επί της ουσίας ότι άμα δεν πάει πιο γρήγορα αυτό το θέμα, ποιος θα υποστεί το μεγάλο κόστος αυτής της αντεπίθεσης του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Άρα εδώ φαίνεται ότι το αραβικό πλαίσιο δεν είναι μονολιθικό, γιατί πολύ απλά η Δυτική Όχθη ξέρει ακριβώς ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Φατάχ και της Χαμάς. Δεν είναι ένα πλαίσιο ενιαίο, ξέρουμε ακριβώς τι έκανε η Χαμάς για να διώξει την Φατάχ κυριολεκτικά και επί του πρακτέου εννοώ και με εγκλήματα από τη λωρίδα της Γάζας για να επικρατήσει. Κατά συνέπεια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις δύο θέσεις οι οποίες είναι διαφορετικές και όταν μιλάμε για το μέλλον μετά το τέλος αυτής της σύραξης θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι σίγουρα η Χαμάς δεν αντιπροσώπευε όλων τον Παλαιστινιακό λαό, σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει ούτε καν τη λωρίδα της Γάζας και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει τη Δυτική Όχθη. Άμα δεν τα έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα στο μυαλό μας και θεωρούμε ότι είναι απλώς μια αντιπαράθεση μεταξύ αραβικών πληθυσμών με Ισραηλινών πληθυσμών, είναι εντελώς λανθασμένο το πλαίσιο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να κοιτάζουμε τι γίνεται επί της ουσίας και επί εδάφους, γιατί αυτά που βλέπουμε καθημερινά είναι όχι πια λεπτομέρειες, ενδείξεις για το τι θα γίνει στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να τις αξιοποιήσουμε και να δούμε την κατάσταση με μεγαλύτερη ακρίβεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τη σταθεροποίηση της περιοχής που όλοι θέλουμε.